Τώρα, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση, υποδέχομαι τον βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και πρώην υπουργό, τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βερναρδάκη. Καλησπέρα. Ας το πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με την κυρία Σπυράκη για να έχει μια συνοχή. Είναι παράλογο να θέλει κάποιος να ξέρει τι ακριβώς έγινε στο μάτι ή αν υπήρξε παραδικαστικό ή τι στο καλό έχει γίνει με αυτόν τον πόλεμο μεταξύ των δικαστικών λειτουργών γύρω-γύρω από το σκάνδαλο Νοβάρτης? Όχι βέβαια, επιβάλλεται να ξέρουμε, αλλά να τα ξέρουμε όλα, όχι τα μισά. Mm-hmm. Να μάθουμε και για την Νοβάρτης και να μην κλείνουμε τα μάτια στο προφανές, στην προφανή παραβίαση διάκρισης, κάθε διάκριση των εξουσιών. Ο εισαγγελέας, ο οποίος διερευνά τα σκάνδαλα για την Νοβάρτης, να διώκεται και να του αφαιρείται η δικογραφία. Όχι τα μονά δικά μου και τα ζυγά πάλι δικά μου, έτσι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Λοιπόν, όλα προφανώς στο φως, όλα να τα μάθουμε. Και αν υπήρχε παραδικαστικό, και ποιος μιλάει τώρα για παραδικαστικό? Μιλάει τώρα η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι γνωστό ότι δια συγκεκριμένων, ας πούμε, υπουργών είχε ολόκληρα κυκλώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ να είχε κυκλώματα μέσα στη δικαιοσύνη είναι αστείο, είναι για γέλια αυτή η υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, βεβαίως, να τα μάθουμε όλα. Αλλά για το μάτι ειδικά. Και ποιος είπε ότι εμείς αποκρύψαμε ποτέ τι έγινε? Mm-hmm. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τότε, ο Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε 3 ανεξάρτητα επιστημονικά πορίσματα για το τι έγιναν στο μάτι. Ένα από τον κύριο Ζερεφό, διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, ένα από τον κύριο Λέκα και ένα από τον Γερμανό καθηγητή, ο οποίος ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να δει επί τόπου τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Τι αποκρύφτηκε τότε ακριβώς? Και εν πάση περιπτώσει, εδώ θα πρέπει να μάθουμε, έτσι, προφανώς. Και η κυρία Γεροβασίλη έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ακούγεται μια κασέτα όπου φερόμενοι πυροσβέστες ή δεν ξέρω ποιοι, ας πούμε, φερόμενοι, να δούμε ποιοι είναι αυτοί και τι ακριβώς λένε και πώς στοιχειοθετούν αυτά τα οποία λένε. Ναι. Όλα προφανώς στο φως, διότι εννοείται ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καμία τέτοια περίπτωση, καμία τέτοια σκέψη, καμία τέτοια δυνατότητα, αν θέλετε, επηρεασμού των υπηρεσιών αυτών από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς πρέπει να βγουν όλα στο φως. Ένα είναι το συμπέρασμα βεβαίως και προς γνώση και συμμόρφωση και των δικών μας στελεχών και των δικών μας υπουργών, mm-hmm. ότι τα παρακυκλώματα και τα παραδικαστικά και τα παρακρατικά και τα ό,τι θέλετε που υπήρχαν και επί δικής μας κυβέρνησης δεν θίχτηκαν αποτελεσματικά. Προς γνώση και συμμόρφωση, γιατί θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας αυτά όλα και προφανώς πρέπει να είμαστε και εμείς πολύ πιο υποψιασμένοι, mm-hmm. και πολύ πιο δυναμικοί, ας πούμε, στις θεσμικές αλλαγές εκδημοκρατισμού που χρειάζεται να γίνουν σε αυτό που λέμε βαθύ κράτος. Άρα υποψιάζεστε ή υπονοείτε ότι αυτά τα 4,5 χρόνια που κυβερνούσατε δρούσε εναντίον σας ένα βαθύ κράτος ή τέλος πάντων έπιανε πόρτα για το χειμώνα για την επόμενη μέρα? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό και δεν ξέρω τι, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ υπάρχει μια κουλτούρα, να το πω έτσι. Αν αληθεύει, εγώ καλόπιστα να διαβάζω αυτούς τους διαλόγους των δύο φερόμενων πυροσβεστών. Που είναι σοκαριστική, φαντάζομαι, ναι, σε αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ακριβώς, ναι. Αν λοιπόν είναι αληθινή, υπάρχει ένα συμπέρασμα πολιτικό. Ότι η έννοια της υπηρεσίας για αυτούς, της υπηρεσίας εντός εισαγωγικών, είναι κάτι ιερό. Πρέπει να προστατευτεί. Και προστατεύεται είτε μέσω μιας ομερτά, είτε μέσω μιας συναλλαγής. Και βεβαίως, ας πούμε, προφανώς, mm-hmm. Βγαίνουν στο φως σοκαριστικά και αποτρόπαια, αν ισχύουν αυτά τα πράγματα, ότι υπονόμευαν πυρκαγιές, ότι υπονόμευαν μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα προφανώς είναι αποτροπιαστικά. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει επιφορτιστεί στην ασφάλεια του ελληνικού λαού και ο οποίος κάθεται και λέει, ας πούμε, ότι να βγάλεις αυτό γιατί τον άλλον είδες που δεν του στείλανε τα πυροσβεστικά ή τα εναέρια. Αυτά είναι σοκαριστικά πράγματα. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο πολιτικός να έκανε μια τέτοια. Και θέλω να πιστεύω και καμίας παράταξη αυτή την παρέμβαση. Εδώ λοιπόν, όταν εμφανίζονται αυτού του τύπου οι διάλογοι, προφανώς χρειάζονται απόλυτη διερεύνηση. Mm-hmm. Και το άλλο ζήτημα επίσης. Συνηθίζουν αυτοί οι κύκλοι να μαγνητοφωνεί ο ένας τον άλλον όταν μιλάνε?
Επίσης σοκαριστικό ζήτημα. Δηλαδή μπαίνει κάποιος και κρατάει μαγνητόφωνα κρυφά μέσα στα σακάκια του, μέσα στα γραφεία. Και περιφέρεται δύο χρόνια μετά. Mm-hmm. Και είναι προφανές εδώ ότι εννοείται ότι περνάμε και σε μία. Και εδώ είναι η πολιτική ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης. Ότι περνάμε στην εποχή του αλίστου μνήμης Μαυρίκη. Ο οποίος κάποια στιγμή βγήκε στην πιάτσα και είχε κασέτες για πάσα νόσων και για πάσα... Στην Ομόνοια, ναι. Ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε να περάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο εξευτελισμού της πολιτικής και δημόσιας ζωής, προφανώς εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο συντεταγμένα η δικαιοσύνη, όπως πάρα πολύ σωστά κάνει η Όλγα Γεροβασίλη, προσφεύγει εναντίον κάθε υπευθύνου για να δούμε ακριβώς, ας πούμε, τι έχει συμβεί. Εμείς πάντως καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται και όλα στο φως. Αλλά όλα όμως, όχι τα μισά, mm-hmm. όχι αυτά που μας συμφέρουν. Κύριε Βερναρδάκη, αν κάποιος λοιπόν θέλει να κάνει αυτό που εσείς λέτε εξευτελισμό, αν κάποιος θέλει να ξαναγυρίσουμε στην εποχή του Μαυρίκη, θέλω να σας ρωτήσω πόσες κασέτες αντέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ? Είδατε ότι μέχρι και για μια ιδιωτική επίσκεψη του κυρίου Παπά στην Κύπρο υπήρχε φωτογράφος. Υποψιάζεστε ότι μπορεί να βλέπουμε ξαφνικά μία υπόθεση, άλλοι θα την πούν σκάνδαλο, άλλοι θα πούν ότι είναι λάσπη στον ανεμιστήριο που συνηθίζουμε να λέμε, μία δύσοσμη υπόθεση που τέλος πάντων μπορεί να δημιουργήσει, να φέρνει σε δύσκολη θέση το κόμμα σας, να βγαίνει μία τη βδομάδα, μία ανά δεκαήμερο, με στόχο αυτό που έλεγε προχθές ο κύριος Δραγασάκης, ο σύντροφός σας, ο στόχος του 1,5 κόμματος. Δηλαδή εσάς να σας συμπιέσουν, να σας πάνε στο 20% και ο κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού να είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε κυβερνά καλά, είτε δεν κυβερνά καλά. Κοιτάξτε, δεν το φοβάμαι. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν συμμερίζομαι αυτές τις ανησυχίες. Και δεν τις συμμερίζομαι αυτές τις ανησυχίες διότι η πραγματική γνώμη διαμορφώνεται στα πραγματικά προβλήματα. Και τα πραγματικά προβλήματα είναι η αποανάπτυξη, είναι η ανεργία, είναι η ύφεση η οποία έρχεται, είναι η διαχείριση που γίνεται στη δουλειά, στο μεροκάματο, στις εργασιακές σχέσεις. Mm-hmm. Δεν το φοβάμαι λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτό που επιχειρείται με όλη αυτή το δυσόδη χειρισμό που κάνει η κυβέρνηση, ναι, είναι προφανώς ένας αποπροσανατολισμός, να το πω, μια μετάθεση του ενδιαφέροντος. Αλλά αυτά όμως έχουν κοντά ποδάρια. Δεν μπορούν να είναι τρόπος άσκησης πολιτικής. Και αν εν πάση περιπτώσει υπάρχει μνήμη στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά ότι όλη η σκανδαλολογία την οποία άσκησαν και όλο αυτό το δυσόδες κλίμα που πήγαν να εκμεταλλευτούν την περίοδο 88 με 93, τους γύρισε μπούμεραγκ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν θέλουν να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα, αυτή τη διάσταση πρέπει να την αφήσουν. Διότι στο κάτω-κάτω εδώ υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τόσο ικανός να ελέγξει τα πορίσματα, τις πυροσβεστικές, τις αστυνομίες, τα δικαστικά κυκλώματα κτλ., τότε πραγματικά θα ήταν ακόμα στην κυβέρνηση. Έτσι, δεν θα ήταν τόσο δύσκολο αν είχε να διαχειριστεί τόσα χρήματα. Λοιπόν, εδώ και εκ του αποτελέσματος υπάρχουν ορισμένα θέματα. Ναι. Έτσι. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η πολιτική τη σκανδαλολογίας mm-hmm. έχει κοντά ποδάρια. Μέχρι να αρχίσει να εμφανίζεται το πραγματικό πρόβλημα που είναι η διαχείριση της πραγματικής οικονομίας. Σύμφωνοι. Αυτό όμως δεν διαβάζεται κανάποτα. Δηλαδή, ήδη στην αγορά εργασίας η μετατροπή σε ζούγκλα γίνεται, οι συμβάσεις και η μετατροπή τους σε εκπεριτροπής πέφτουν βροχή. Αυτά η κυβέρνηση θα τα βρει μπροστά της. Αλλά αν που και που ή ανατακτά χρονικά διαστήματα βγάζει και μια κασέτα για να μην λειτουργήσει το ΕΚΡΕΜΕΣ, για να σας κρατάει και εσάς κάτω. Ένα θέμα δηλαδή είναι η φθορά της κυβέρνησης. Αν το κάνει αυτό, τι θα γίνει? Αν μπορεί ο αντίπαλός της να καρποθεί αυτή τη φθορά. Κοιτάξτε, η φθορά και ο πολιτικός ανταγωνισμός γίνεται στη βάση των πραγματικών προβλημάτων και των πραγματικών σχεδίων. Mm-hmm. Δεν γίνεται στη βάση μπορεί να έχει μια συγκυριακή. Ένα συγκυριακό αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργεί ένα νέφος ή μια ανησυχία μέχρι να διαλευκανθεί mm-hmm. αυτή η ιστορία κτλ. Αλλά έχει κοντά ποδάρια, ξαναλέω. Ναι. Λοιπόν, το πραγματικό πρόβλημα και η πραγματική πολιτική γίνεται εκεί που διαμορφώνονται οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων, εκεί που υπάρχουν οι απόψεις, εκεί που υπάρχουν οι πολιτικές, εκεί που υπάρχουν τα πραγματικά ζητήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι όσο εμείς θα επιμένουμε στην άσκηση μιας πραγματικής πολιτικής αντιπαράθεσης, τόσο όλοι
πάλι αυτή η σκανδαλολογία, ακόμα και αν φέρουν μια εβδομάδα κασέτες, θα περάσει στην εποχή του γραφικού κάποια στιγμή, διότι στο κάτω-κάτω δεν έχουν να πούνε και τίποτα. Έτσι. Είναι όλα στη σφαίρα μιας εικαζόμενης, εικαζόμενων θεμάτων. Γι' αυτό και εν πάση περιπτώσει όλα στο φως. Εμείς δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα. Όλα στο φως. Αλλά κύριε Βερνιδάκη, όλα στο φως. Να κλείσουμε και με την Σύνοδο Κορυφής. Το γεγονός ότι η Ευρώπη για πρώτη φορά θα βγει στις αγορές να δανειστεί ως Ευρώπη, παρά τις γκρίζες ζώνες, τις μεταρρυθμίσεις, όλους αυτούς τους αστερίσκους που βάζετε και στην κριτική σας, είναι μικρό πράγμα, αλήθεια? Όχι, είναι σαφές ένα βήμα. Είναι ένα βήμα, αλλά είναι ένα δειλό βήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα δειλό βήμα. Καταρχήν δείχνει ότι πια η Ευρώπη. Είναι ένα βήμα διότι προχωράει σε λογικές αμοιβαιοποίησης. Ναι. Είναι πιο όρημη από ό,τι ήταν πριν από 3, 4, 5 χρόνια, από την εποχή του 15. Έχουν οριμάσει τα πράγματα, έχουν αλλάξει. Και τελείως αντικειμενικά και η διακυβέρνηση η δική μας έχει συμβάλει με την επίδραση που είχε συνολικά στα ευρωπαϊκά ζητήματα, σε αυτή την ορίμανση. Και βλέπετε πώς, παραδείγματος χάρη, χώρες που ήταν στον μπλοκ των πολύ σκληρών πολιτικών της λιτότητας, όπως η Γερμανία, αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή ότι μόνο μια πιο ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να δώσει λύσεις. Βεβαίως, καμία πολιτική δεν είναι ουδέτερη. Εμείς, οι προοδευτικές δυνάμεις, οι δημοκρατικές δυνάμεις όλη την Ευρώπη πρέπει να βαθύνουν και την ενότητά τους και την κριτική τους, έτσι ώστε όλα αυτά τα μικρά βήματα να μην έχουν αστερίσκους. Να μην έχουν δηλαδή πολιτικές λιτότητας, πολιτικές μεταφοράς του κόστους από τις πλούσιες χώρες στις μικρές χώρες, να μην έχουν κρυμμένα μνημόνια ή conditionalities τα οποία, ας πούμε, θα υποκρύβονται κάθε φορά που θα χρειάζονται να ρίξεις χρήμα στην πραγματική οικονομία. Όλα αυτά είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, πολιτικής δράσης. Να, υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε. Είναι ένα θετικό βήμα, αλλά βεβαίως έχουμε πολύ πολύ δρόμο ακόμα για να μιλήσουμε για μια Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής αλληλεγγύης. Μάλιστα. Κύριε Βερνιδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.